Το σκηνικό της καραντίνας και των αυστηρών μέτρων κατά του κορονοϊού φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Αυτή είναι η εκτίμηση των λοιμοξιολόγων με φόντο τη μετάλλαξη αίρης και τα αυξημένα κρούσματα και σε επίπεδο Κρήτης. Μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι πλέον δεν λαμβάνονται μέτρα που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή φαίνεται ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες που έχουμε δει το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα πισωγύρισμα. Δεν περιμένουμε δηλαδή να δούμε μία κατάσταση που βλέπαμε πέρυσι και πρόπερσι. Σίγουρα θα έχουμε μία έξαρση στις μεταδόσεις, θα έχουμε μία έξαρση στα κρούσματα, αλλά αυτή η έξαρση δεν θα είναι στα επίπεδα που είδαμε στα προηγούμενα χρόνια και δεν θα χρειαστούν μέτρα που θα επηρεάσουν το γενικό πληθυσμό. Η πανδημία έφυγε, που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε μέτρα σε όλο τον πληθυσμό, αλλά οι ευάλωτοι θα έχουν τον ιό και αυτόν και τη γρήπη μπροστά τους πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρισκόμαστε σε μια επιφυλακή ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη να πάει, να κάνει τα εμβόλια το χειμώνα που πρέπει να κάνει. Η Κρήτη δείχνει να έχει πολλά κρούσματα της μετάλλαξης αίρης, γεγονός που οφείλεται σύμφωνα με τον καθηγητή στην αυξημένη μοριακή επίβλεψη που οδηγεί στην εχνηλάτιση των κρουσμάτων. Στην Κρήτη, επειδή υπάρχει πιο εντατική μοριακή επίβλεψη, φαίνεται ότι υπάρχει, ότι έχει επικρατήσει, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα υπολείπεται των ελέγχων, των μοριακών ελέγχων, οπότε γι' αυτό φαίνεται ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει μια καθυστέρηση. Λογικά, ό,τι υπάρχει και στην Κρήτη, υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρούμε, σε αυτή τη φάση. Την ίδια στιγμή, οι κριτικοί δείχνουν έχουν γυρίσει σελίδα μετά την πανδημία, με την πλειοψηφία να αναφέρει ότι πλέον ο κορονοϊός δεν τους προκαλεί ανησυχία. Καθόλου, να πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν κάποια κρούσματα, ναι, αλλά είναι ελάχιστα σε αυτό το σημείο. Οπότε πιστεύω είναι κάτι το οποίο έχει ξεπεράσει σχετικά το κοινό, ο κόσμος γενικά. Εσείς νοσήσατε? Εγώ έχω νοσήσει μία φορά, ναι. Προσωπικά με ανησυχεί. Έχω περάσει 6 φορές. Έχω εμβολιαστεί. Έχω νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, οπότε ναι. Περάσατε δύσκολα δηλαδή? Τις δύο πρώτες φορές αρκετά δύσκολα. Οπότε θεωρώ ότι για πάντα μας μείνει αυτό με το κορονοϊό προσωπικά. Και ναι, εμένα με φοβίζει ακόμα. Είχατε εμβολιαστεί? Εννοείται. Εννοείται. Δεν έχω κολλήσει ούτε μια φορά ακόμα. Τι να πω. Τώρα δεν πιστεύω ότι είναι και κάτι το wow. Δηλαδή είναι εντάξει, κάτι που το περάσαμε. Επειδή μερικές φορές καθόμαστε και σπίτι και όχι κι όλοι, προστατευτήκαμε κάπως. Πλέον έχουν ηρεμήσει τα πράγματα ή έτσι φαίνεται. Είναι όλα πιο φυσιολογικά, ας πούμε. Εσύ είχες νοσήσει? Ναι, έχω περάσει. Συμπτώματα όπως η νάχη, πυρετός και πονόλαιμος φαίνεται να μαρτυρούν κατά πάσα πιθανότητα την νόσηση από κορονοϊό, σύμφωνα με τον κύριο Μαγιορκίνη. Αυτή την περίοδο, ένας ο οποίος έχει συνάχη, πονόλαιμο, πυρετό, κατά πάσα πιθανότητα έχει κατά πάσα πιθανότητα, θα λέγαμε, COVID. Δηλαδή, η πιθανότητα είναι πάνω από 20-30% να έχει COVID. Οπότε θα πρέπει να κάνει το τεστ. Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει στις ευπαθείς ομάδες προκειμένου να προφυλαχτούν από τον κορονοϊό, με τον καθηγητή να αναφέρει ότι το φθινόπωρο θα είναι στη διάθεση των ευάλωτων πολιτών τα επικαιροποιημένα εμβόλια.